Σε εσάς, συνεργάτες, στους φίλους ακροατές, χαίρομαι μαζί με τη δυνατότητα να τα πούμε. Και εγώ χαίρομαι και θέλω να ευχηθώ χρόνια πολλά, γιατί σήμερα γιορτάζει ο γιος σας, από ό,τι ξέρω. Έχει γενέθλια. Να τον χαίρεστε, λοιπόν, Υπουργέ. Πάμε να ξεκινήσουμε από τα θέματα τα οποία απασχολούν όχι μόνο εσάς μέσα στη Βουλή, απασχολούν την κοινωνία, γιατί εσείς κυκλοφορείτε, οργώνετε εκεί την περιφέρειά σας και όχι μόνο. Φαντάζομαι οι πολίτες διαμαρτύρονται για την ακρίβεια, κύριε Καραούλου. Όπως δείχνουν και οι δημοσκοπήσεις, κύριε Στολάκη, αυτό ακριβώς συμβαίνει. Δηλαδή, έχει περάσει πλέον στην ατζέντα των πολιτών σαν μεγαλύτερο πρόβλημα το πρόβλημα της ακρίβειας και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Δυστυχώς οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου θέρμανσης, της ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και των προϊόντων έχουν πάρει την ανηφόρα. Αυτό άλλωστε επιβεβαιώθηκε και από την χθεσινή ανακοίνωση του πληθωρισμού για τον Ιανουάριο που ήταν 6,2%, ένα πολύ μεγάλο νούμερο σε σχέση με τον πληθωρισμό που είχαμε τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα. Είναι βέβαια ένα ζήτημα το οποίο είναι ένα πρόβλημα το οποίο είναι εισαγόμενο. Είναι ο υψηλότερος πληθωρισμός της τελευταίας 20ετίας, κύριε Καραούλου, 6,2%. Έτσι είναι. Τις τιμές των βασικών προϊόντων να καταγράφουν πραγματικά μέχρι και τριψήφια αύξηση. Έτσι είναι, κύριε Στολάκη, όπως τα λέτε. Υπάρχει πρόβλημα μεγάλο και εμείς δεν κρυβόμαστε, ούτε προσπαθούμε να κρύψουμε τα προβλήματα κάτω από το χάλι, αλλά προσπαθούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Και αυτό προσπαθούμε σε δύο μέτωπα. Στο πρώτο μέτωπο ο Πρωθυπουργός προσπαθεί μαζί με άλλους ηγέτες χωρών του Μεσογειακού Ευρωπαϊκού Νότου, Ιταλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Μάλτα, Κύπρο, να το θέσει στην ατζέντα του Συνόδου Κορυφής και να συζητήσουν για να ληφθεί να υπάρξει μια κοινή στρατηγική για την αντιμετώπιση του προβλήματος της ενεργειακής κρίσης αλλά και της ακρίβειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως έκανε δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, που είχαμε κοινή προμήθεια εμβολίων, κοινή προμήθεια φαρμάκων, δημιουργήθηκε το Ταμείο Ανάκαμψης με τα 750 δις που μοιράστηκαν για τις οικονομίες, να στηριχθούν οι οικονομίες όλων των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάτι ανάλογο να γίνει και τώρα, που πραγματικά η ακρίβεια είναι υπαρκτή και δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Ελπίζω και πιστεύω ότι θα υπάρξει ευήκονους ιδίως από τις βόρειες χώρες, τις χώρες οι οποίες έχουν θετική συνεισφορά στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάζουν δηλαδή περισσότερα χρήματα από ό,τι παίρνουν, έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα αυτό, το οποίο επαναλαμβάνω είναι ένα πρόβλημα παγκόσμιο και θέλει μια ενιαία αντιμετώπιση τουλάχιστον σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι η ευρύτερη οικογένειά μας. Στο εσωτερικό μέτωπο, να σταθώ και σε αυτό λίγο για δύο λεπτά. Στο εσωτερικό μέτωπο, η κυβέρνηση, περιμένοντας ότι θα κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, παίρνει τα δικά της μέτρα. Μέχρι στιγμής έχει δώσει περισσότερα από 2 δις για συγκεκριμένες δράσεις. Ποιες είναι οι δράσεις αυτές? Είναι η άμεση επιδότηση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος, της ηλεκτρικής ενέργειας, από οποιονδήποτε πάροχο και αν είναι κάποιος συμβεβλημένος. Και αυτό θα το δουν οι φίλοι ακροατές όταν πάρουν τον πρώτο λογαριασμό που θα τους έρθει τώρα. Θα φαίνεται πόσο έπρεπε να είναι κανονικά ο λογαριασμός, πόσο είναι η επιδότηση του κράτους που καλύπτει και πόσο είναι αυτό που πρέπει να καλύψουν. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι με την αύξηση του βασικού κατώτατου μισθού, που χθες για μια ακόμη φορά στο Κοινοβούλιο ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε αυτό. Είχαμε ήδη από 1η του 2022 ένα μικρό συν 2%. Μέσα στον Απρίλιο θα ανακοινωθεί και θα ισχύει από 1 Μαΐου, δηλαδή σε λιγότερο από 2,5 μήνες, η νέα αύξηση, η οποία θα είναι αρκετά πιο σημαντική. Οι εκτιμήσεις όλων λένε ότι θα είναι τουλάχιστον 6%. Αυτό σημαίνει ότι αν είναι τουλάχιστον 6% που εκτιμούν όλοι, και εγώ θεωρώ ότι θα είναι περισσότεροι, ενώ 31 δωδεκάτου του 2021 είχαμε βασικό κατώτατο μισθό τα 650 ευρώ, πιθανότατα από 1 Μαΐου του 2022 θα ξεπερνάει τα 700 ευρώ, πιθανότατα θα είναι 703 ευρώ, μπορεί να είναι και περισσότερο. Ο τρίτος τρόπος είναι με τη μείωση της φορολογίας, με τη μείωση της κάθε μορφής φορολογίας στους Έλληνες πολίτες. Είτε αυτό είναι με τους φορολογικούς συντελεστές που ήδη έχει γίνει, είτε είναι με τον έμφυα, είτε είναι με το ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, έτσι ώστε να υπάρξει μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα για τους πολίτες. Και το τέταρτο μέτρο, στο δεύτερο μέτωπο που, όπως είπα, προσπαθεί η κυβέρνηση στο εσωτερικό να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, είναι ο διαρκής και συστηματικός έλεγχος της αγοράς, που φέρνει αποτελέσματα, αλλά βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να ψυχάζουμε. Τώρα, να ρωτήσω λίγο κάτι εγώ. Με μία αύξηση στο φυσικό αέριο της τάξης του 154,8% από τον Γενάρη του 2021 μέχρι και τον Γενάρη του 2022, είναι στοιχεία τα οποία αντλώ από αυτά που δημοσίευσε η Ελστάτ. Όλα αυτά τα οποία αναφέρετε εσείς ως μέτρα της κυβέρνησης αρκούνε? Γιατί από την άλλη έχουμε και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία θεωρούν ότι δίνεται ψίχουλα εντός εισαγωγικών.
Κοιτάξτε, αυτό που έχουμε ξεκαθαρίσει είναι ότι δεν θα θυσιάσουμε τις θυσίες του ελληνικού λαού για να μπούμε σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων. Αυτό που επιδιώκουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Είναι όμως παιχνίδι εντυπώσεων. Όχι, όχι. Αυτό που κάνουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης είναι παιχνίδι εντυπώσεων. Δεν λέω ότι το πρόβλημα δεν είναι υπαρκτό. Σας είπα από την αρχή ότι είναι υπαρκτό το πρόβλημα και προσπαθούμε να το αντιμετωπίσουμε. Αλλά με τη λογική το ότι τσοβόλα δώστα όλα, φτάσαμε εδώ που φτάσαμε και δεν θέλουμε να ξαναφτάσουμε. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι σε ένα καλό δρόμο, η οικονομία της είναι σε ένα πολύ καλό δρόμο. Έχουμε φτάσει στο σημείο να είμαστε λίγο πριν πάρουμε επενδυτική βαθμίδα και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα μπορούμε να δανειζόμαστε με πολύ φτηνά επιτόκια και βεβαίως θα προσελκύσουμε και επενδύσεις. Αυτό λοιπόν που κάνουμε είναι ότι απλώνουμε τα πόδια μας ως εκεί που φτάνει το πάπλωμα. Ήδη σας είπα ότι μέχρι στιγμής έχουν δοθεί περίπου 2 δις 100 εκατομμύρια για τα μέτρα της αντιμετώπισης ακρίβειας. Προφανώς και δεν φτάνουν. Δεν σας έχω πει ότι φτάνουν και ότι λύσαμε το πρόβλημα, ούτε όμως ελπίζουμε ότι θα λύσουμε 100% το πρόβλημα. Θεωρούμε όμως ότι θα μπορούμε να αμβλύνουμε το πρόβλημα. Και τι λέμε λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά τα οποία είναι πιο ευάλωτα, δηλαδή χαμηλού συνταξιούχους, οικογένειες που έχουν άτομα με ειδικές ανάγκες, μακροχρόνια άνεργοι, εκεί θα καλύψουμε τουλάχιστον το 80% του κόστους, της ακρίβειας αυτής. Όσο μεγαλώνουμε, όσο πάμε προς τα πάνω, τα μεσαία ή τα υψηλά εισοδηματικά κλιμάκια, τόσο χαμηλότερη θα είναι η επιδότηση που θα δίνεται, η ενίσχυση που θα δίνεται από το κράτος. Αυτό γίνεται με μια στρατηγική. Μιλάει η αντιπολίτευση και λέει ότι, για παράδειγμα, έτσι, λέει να καταργήσουμε τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης. Προσέξτε, αυτό σε ένα φορολογικό σύστημα το οποίο θα μπορούσε και θα είχε εντοπίσει τη φοροδιαφυγή και θα φορολογούνταν ο καθένας για το εισόδημά του, ενδεχόμενα θα μπορούσε να γίνει. Έτσι, γιατί τότε θα ήξερες που είναι τα πολλά χρήματα, που είναι τα πολλά εισοδήματα και ανάλογα θα έχεις τα έσοδά σου. Όμως ένα φορολογικό σύστημα όπως είναι το δικό μας, που δυστυχώς παρουσιάζει πολλές αδυναμίες και έχουμε τεράστια φοροδιαφυγή, αν καταργήσεις ή μειώσεις δραστικά τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης, θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα στα έσοδα του προϋπολογισμού και αυτό σημαίνει τι? Σημαίνει δανεικά που σημαίνει ότι αρχίζει και κλονίζεται η εμπιστοσύνη των αγορών στην ελληνική οικονομία και αρχίζουν να ανεβαίνουν τα επιτόκια, άρα μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Λέμε λοιπόν ναι, θα βοηθήσουμε και θα βοηθήσουμε και πάλι, θα υπάρξει και άλλο πλέγμα μέτρων που θα ανακοινωθούν σύντομα από τον Πρωθυπουργό ή από τον Υπουργό Ενέργειας, τον κύριο Σκρέκα, αλλά μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων και της αντοχής της ελληνικής οικονομίας για να μην υποθηκεύσουμε ό,τι έχουμε χτίσει τους τελευταίους 30 μήνες. Κύριε Καράογλου, προς αυτή την κατεύθυνση λοιπόν κινούνται και οι ανακοινώσεις για το δώρο του Πάσχα και για την ΕΦΑΠΑΚ στήριξη των πιο ευάλωτων. Πριν σας ευχαριστήσω, γιατί πρέπει να περάσουμε σε δελτίο ειδήσεων, θέλω λίγο ένα σχόλιο σας για την χθεσινή συζήτηση που έγινε στη Βουλή. Είδαμε πάλι τους τόνους να ανεβαίνουν μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης. Υπήρχαν διάφορα σκηνικά με τις δηλώσεις του ξαδέρφου του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Γιώργου Τσίπρα, και τη στάση την οποία κράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναφέρομαι στη συζήτηση που έγινε για την επαναμενική ενίσχυση της χώρας μας. Προσέξτε, για μια ακόμη φορά στην ιστορία της χώρας σε καταγραφή με το παρόν του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Τσίπρας, το κόμμα του ήταν απόν από την εθνική προσπάθεια, από την προσπάθεια ενίσχυσης των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας και αυτό παρά το ότι είναι ένα κόμμα το οποίο κυβέρνησε τον τόπο, δεν έχω καμιά απέτηση ούτε περιμένω από το ΚΚΕ, από το ΜΕΡΑ25 να στηρίξει την προσπάθεια αυτή. Έχω όμως απέτηση από ένα κόμμα το οποίο κακός κατά την άποψή μου, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι ο ελληνικός λαός ψήφισε, άρα λοιπόν κυβέρνησε τον τόπο, να είναι πιο σοβαρό και πιο υπεύθυνο και να μην κινείται με αυτή τη λογική. Τη λογική δηλαδή του να βγαίνει ο ομιλητής του και ο κύριος Τσίπρας, ο Γιώργος και μάλιστα ξάδερφος του Πρωθυπουργού και να λέει ότι η εθνική άμυνα δεν είναι αυτοσκοπός. Μα φυσικά και είναι αυτοσκοπός. Αν δεν έχει μια εθνική κυριαρχία, μια ανεξάρτητη πατρίδα, τότε γιατί συζητάμε. Για μας λοιπόν είναι το ιδεολογικό χάσμα που χωρίζει τις παρατάξεις μας είναι τεράστιο. Η εθνική άμυνα είναι αυτοσκοπός. Η Ελλάδα έχει σύνορα, έχει αερσαία σύνορα, έχει θαλάσσια σύνορα, έχει αέρια σύνορα και οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Και με βάση αυτή τη λογική κινηθήκαμε, με βάση αυτή τη λογική έγιναν οι προμήθειες των οπλικών συστημάτων, των Ραφάλ, των Μπελαρά, των Φρεγατών, των Κορβετών που θα ακολουθήσουν, των Τορπιλών και οτιδήποτε άλλο, έτσι ώστε να έχουμε μια πανίσχυρη χώρα η οποία θα είναι αποτρεπτική παρέμβαση οποιονδήποτε τρίτων για σε βάρος εθνικής της κυριαρχίας. Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια. Και εγώ. Να είστε καλά.